Η Ευρωπαϊκή Ένωση, κατά τις συνομιλίες της διάσκεψης του ΟΗΕ για το κλίμα στην Αίγυπτο, επανέλαβε την δέσμευσή της για μείωση των εκπομπών άνθρακα. Μάλιστα, ο αντιπρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Φρανς Τίμερμανς, είπε κατά τη διάρκεια συνέντευξης τύπου ότι τα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης θα προσπαθήσουν να υπερβούν τους αρχικούς στόχους. Βρισκόμαστε σταθερά σε καλό δρόμο για την οριστικοποίηση όλης της νομοθεσίας για την επίτευξη του στόχου μας για το κλίμα μέχρι το τέλος αυτού του έτους. Η τρέχουσα κατάσταση θα φέρει τις πραγματικές μειώσεις των εκπομπών σε τουλάχιστον 57% από το αρχικό 55%. Είμαι στην ευχάριστη θέση να ανακοινώσω εδώ σήμερα ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι έτοιμη να αναθεωρήσει προς τα πάνω το εθνικό επίπεδο συνεισφορών της Ένωσής μας, αντανακλώντας αυτήν την υψηλότερη φιλοδοξία. Ο Τίμερμανς υποστήριξε ακόμα ότι ο πόλεμος της Ρωσίας στην Ουκρανία δεν έχει εκτροχιάσει τις πράσινες φιλοδοξίες της Ευρώπης. Συνεπώς, μην αφήνετε κανέναν να σας λέει, είτε εδώ είτε απ' έξω, ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση κάνει πίσω. Μην τους αφήνετε να σας λένε ότι η εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία σκοτώνει την πράσινη συμφωνία των Ευρωπαίων. Ότι βρισκόμαστε σε αγώνα δρόμου για φυσικό αέριο. Όχι, η Ευρώπη μένει στις ράγες και συνεχίζει την πορεία της. Για την ακρίβεια, εμείς επιταχύνουμε. Την ίδια στιγμή, ακτιβίστες για το κλίμα πραγματοποίησαν νέες διαδηλώσεις έξω από τους χώρους όπου διεξάγεται η COP27 στο Σαρμ Ελ Σέιχ, καλώντας τις κυβερνήσεις να σταματήσουν την χρηματοδότηση νέων έργων φυσικού αερίου στην Αφρική, τα οποία σχεδιάστηκαν από χώρες της Δύσης σε μια προσπάθεια να μειωθεί η ενεργειακή εξάρτησή τους από την Μόσχα.